Έχουμε μια παρένθετη παρέμβαση του κυρίου Ροντούλη, νομίζω εν σχέση προς την δευτερολογία του κυρίου Τζέκη. Δεν θα δοθεί συνέχεια. Ό,τι θα απαντήσει ο κύριος Ροντούλης, λήξεις. Ο κύριος Ροντούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, προς αποκατάσταση της αληθείας, διότι ο κύριος Τζέκης, ο αγαπητός συνάδελφος του Κομμουνιστικού Κόμματος, προς επίρρωση των λόγων του κατέθεσε και πρακτικά στη Βουλή. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάποια πράγματα. Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού για το 14ο μισθό. Το αληθές είναι ότι ουδέποτε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού έκανε λόγο για περικοπή του 14ου μισθού. Αντιθέτως, έκανε μια ιστορική αναφορά και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά πώς μπήκε ο 14ος μισθός επί Πιπινέλη και μάλιστα προείπε τα μελούμενα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού έχει μια μεγάλη εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω και της θητείας του στην Ευρωβουλή. Εκεί λοιπόν έγινε δέκτης της εξής αντίδρασης από την πλευρά των Ευρωπαίων. Του έλεγαν λοιπόν συνάδελφοί του, πού βρήκατε εσείς στην Ελλάδα το 14ο μισθό? Και εδώ μέσα στη Βουλή ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού είπε, προειδοποίησε ότι θα έρθει η ώρα που θα χτυπηθεί ο 14ος μισθός. Άρα λοιπόν, να μην παραποιούμε τα πράγματα, η προειδοποίηση Καρατζαφέρη δεν είναι εχθρική στάση έναντι του 14ου μισθού. Και προς επίρρωση των όσων λέγω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα βραδύνει να διαψευστεί ο κύριος Τζέκης, διότι αύριο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα καταψηφίσει, κύριε Τζέκη, τον περιορισμό κατά 30% του επιδόματος αδείας του δώρου των Χριστουγέννων και του δώρου του Πάσχα. Θα τα δούμε αύριο. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να μην αιωρείτε, διότι γίνεται μια προσπάθεια φαιάς προπαγάνδας κατά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σαφής και επαρκής η εξήγησή σας. Δεύτερον, ο κύριος Τζέκης επίσης αναφέρθηκε στο τι είπε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Διαβάζω. Εν αρχή η πατρίδα. Ακούμε το κουκουέ να λέει νόμος του δίκαιου του εργάτη. Όχι, υπέρτατος νόμος είναι η πατρίδα. Στην πατρίδα εντάσσεται ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο αγρότης, ο φοιτητής και ο άνεργος. Υπέρτατος νόμος είναι να σωθεί η πατρίδα. Άρα λοιπόν, τι είπε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού? Τίποτα άλλο παρά ανέλησε την ουσία του πατριωτικού παρεμβατισμού. Εδώ βλέπω τους βουλευτάς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε, να καλούν τον κόσμο εν είδη επαναστατικής γυμναστικής να βγει στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Το μόνο εύκολο. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ότι την επανάστασή του ο πολίτης δεν πρέπει να την κάνει στο πεζοδρόμιο. Δεν πρέπει να την κάνει στο δρόμο. Την επανάστασή του ο πολίτης θα πρέπει να την κάνει με σοβαρότητα, με περισυλλογή και με αίσθημα ευθύνης ενώπιον της κάλπης. Διότι βλέπετε τι γίνεται, κύριε Τζέκη. Ο ελληνικός λαός συνεχώς καταδικάζει τις πρακτικές αυτές, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, είτε υπερψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, είτε υπερψηφίζει το Πασόκ. Άρα λοιπόν, να αφήσουμε την επαναστατική γυμναστική του πεζοδρομίου και να κοιτάξουμε με σύνεση και σοφροσύνη τη δική μας ευθύνη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ροντούλη, ευχαριστούμε.